θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν κατεβήκαμε την, και πήγαμε στο. Περάσαμε την Ηρωδό του Αττικού, αυτό δεν ήταν προγραμματισμένο στη διαδρομή μας. Για το οποίο δέχεστε περισσότερο κριτική, αν ήταν τυχαία ή ναι, έξοδος του Πρωθυπουργού ή αν υπήρχε συνωστισμός και όλα αυτά. Να σας εξηγήσω ακριβώς. Η διαδρομή ήταν προκαθορισμένη, δεν την ήξερε κανείς, σχεδόν και εγώ την έμαθα τελευταία στιγμή, γιατί δεν έπρεπε να την δημοσιοποιήσουμε, γιατί δεν έπρεπε να μαζευτεί κόσμος. Το φορτηγό με την καρότσα από πάνω και εμάς είχε συγκεκριμένη ταχύτητα, δεν σταματούσε πουθενά σχεδόν, παρά μόνο σε κάποια φανάρια. Όταν ήμασταν λοιπόν στην περιοχή του Κολονακίου, πήρε ο Πρωθυπουργός τον Δήμαρχο, τον ρώτησε πώς πάει. Πώς είμαστε, είχαν περάσει ήδη 3,5 σχεδόν ώρες από την ένταξη της συναυλίας. Λέγε, δεν περνάτε και από το μαξί μου να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Οπότε έκανε μία αλλαγή πορείας το φορτηγό, περάσαμε του μαξί μου. Σίγουρα και εμένα αισθάθηκα περίεργα όταν είδα όλους τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους μαζεμένους σχεδόν γύρω από τον Πρωθυπουργό, αλλά η θέση μου από εκεί, από πάνω από το φορτηγό, δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να βάλω σε τάξη εκείνη την ώρα και να πω πάρτε τα απαιτούμενα μέτρα που ορίζει ο νόμος. Καθίσαμε σχεδόν 3 λεπτά και φύγαμε στα νοσοκομεία. Ήταν σίγουρα μία στιγμή που και εμένα λίγο έτσι, αν θέλετε, με προβλημάτισε για το ότι όλοι αυτοί που ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό δεν κράτησαν τις αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, τι άλλο θέλετε να σας πω, ήταν κάτι συγκλονιστικό.